Πολλά προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ακίθου με την Κυλλίνη έχουν ήδη δημιουργήσει δυνατή άνεμη που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή, φτάνοντας σε ένταση έως και τα 10 μποφόρ. Ήδη δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη Ζάκυνθο τα δρομολόγια των 6 και των 10 το πρωί, ενώ δεν έχει λύσει κανένα καράβι ούτε από τα υπόλοιπα γειτονικά λιμάνια. Σε κάθε περίπτωση, το λιμεναρχείο καλεί τους επιβάτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία πριν θελήσουν να ταξιδέψουν. Το γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την περίοδο που έγινε η αναφορά για την απώλεια των βιβλίων του Δήμου, κατηγορία με την οποία επιβαρύνθηκε ο πρώην Δήμαρχος Ακιθίων Νάκης Τσαγκαρόπουλος, και στην υπερασπιστική του γραμμή ανέφερε ότι δεν κατήχε ο ίδιος τα βιβλία αλλά ο πρόεδρος του σώματος, υπενθύμησε ο νυν Δήμαρχος Διονύσης Ακτύπης. Ο κ. Ακτύπης επεσήμανε πως αν και είχε εκλεγεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2007, στις 17 του ίδιου μήνα παραιτήθηκε λόγω ασυμβίβαστου με τη δουλειά του. Διάλογο με τη νέα Δημοτική Αρχή προκειμένου να της εκθέσει τις προτάσεις του για τη μη μεταφορά της πολεοδομίας στο Βανάτο, θα επιδιώξει να έχει μέσα στο επόμενο διάστημα η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Σύμφωνα με τους μηχανικούς, εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχήν είναι ποια κτίρια θα στεγάσουν τις υπηρεσίες του νέου Δήμου και ποια της περιφέρειας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η σημερινή νομαρχία δεν μπορεί να μην ανήκει στο Δήμο. Να μην καταβάλουν τα περίπου 30 ευρώ που ζητήθηκαν από τον καθένα για την αντικατάσταση των φθαρμένων σφραγίδων από τα ρολόγια της ηλεκτροδότησης, ζήτησε σήμερα από τη ΔΕΗ αντιπροσωπεία των κατοίκων των εργατικών κατοικιών. Όπως σημείωσαν οι κάτοικοι, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ίδιους αλλά και πολλούς άλλους κατοίκους του νησιού. Αναφορά έγινε επίσης και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατοικίες που, όπως επισημάνθηκε, είναι πολλά και δεν έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κατά την παραλαβή των κατοικιών. Τη συμπαράστασή του εκ μέρους της γραμματείας του ΠΑΜΕ στους κατοίκους των εργατικών κατοικιών σε σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη ΔΕΗ εξέφρασε και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τάκης Τρούζας. Τόνισε δε πως όσο η ενέργεια αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα από το οποίο στόχος θα είναι το κέρδος και όχι ως κοινωνικό αγαθό που θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους, τα προβλήματα δεν θα μπορούν να επιλυθούν. Ένσταση για το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου στο Δήμο Ζακυνθίων, διεκδικώντας μία έδρα από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, κατέθεσε ο συνδυασμός ριζοσπαστική οικολογική κίνηση που υποστηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του συνδυασμού Αντώνη Κασιμάτη, υπάρχουν τρία στοιχεία που δικαιολογικούν την αίτηση επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων της κίνησης και αυτών του συνδυασμού του κ. Μποζίκη, για τα οποία θα αποφασίσει το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο του πύργου. Οι σύλλογοι ξενοδόχων θα αναλάβουν την τουριστική προβολή του νησιού για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη σύσταση και λειτουργία τόσο του νέου ενιαίου Δήμου Ζακύνθου όσο και της περιφέρειας, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν 10 εκθέσεις στο εξωτερικό, ενώ ο κλάδος θα επιδιώξει να συναντηθεί τόσο με τον νέο Δήμαρχο Ζακύνθου Στέλιο Μποζίκη, όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Διονύση Μιλωνά, προκειμένου να ζητήσουν τη βοήθεια των φορέων που εκπροσωπούν. Εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκστρατεία καθαριότητας που ξεκινούν από το Σάββατο σε δύο σημεία της πόλης οι σύλλογοι ξενοδόχων του νησιού. Πρόκειται για πρωτοβουλία που ελήφθη σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Καθαριότητας και άλλους φορείς της Ζακύνθου και η οποία θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Στόχος που τέθηκε είναι να αλλάξει η εικόνα του νησιού μέσα στους επόμενους μήνες και να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Κάλεσμα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογές του σωματείου τους που ξεκίνησαν από το πρωί της 5ης απευθύνει η απερχόμενη διοίκηση. Όπως τονίζεται από το Συνδικάτο, τα μέτρα που εφαρμόζονται κάνουν ακόμη χειρότερη τη θέση των εργαζομένων, λόγος για τον οποίο και το Συνδικάτο πρέπει να βγει ενισχυμένο από τις εκλογές με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Το Ντύρναβο θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ο ΑΠΣ Ζάκυνθος για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Βορείου Ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τη Δευτέρα θα αγωνιστεί κόντρα στο Γλάφκο εκτός έδρας οι Αγιές για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 SKE, ενώ ο Αστέρας Μαχαιράδου για το περιφερειακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Κυριακή την Κυπαρισία.